φέτος, να ξέρετε, ο προμαχώνας και κίνηση και συνάδελφοι μου λένε πάνω, και εγώ πήγα χθες το μεσή το πρωί, δεν για κίνηση δεν έχει συνέπαρξη. Θα σου πω μόνο αριθμό, γιατί οι αριθμοί λένε πάντα αλήθεια. Τον μήνα Ιούνιο είχαμε 1.300.000 άτομα είσοδο-έξοδο και 300.000 αυτοκίνητα από τα διόδια του προμαχώνα. Και για τον μήνα Ιούλιο, από 1 Ιουλίου έως και 7 Ιουλίου, 470.000 κόσμος είσοδο-έξοδο από τη χώρα μας. Σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι τον Ιούλιο θα φτάσουμε περίπου στα 2 εκατομμύρια είσοδο-έξοδο. Είμαστε το δεύτερο σύνορο μετά το Ελβενιζέλος του 23 σε τουρισμό, σε επισκεπτικότητα. Αφού είχε το Ελβενιζέλος είχε περίπου 23 εκατομμύρια κόσμο αυξαναχωρήσεις και εμείς είχαμε 14 εκατομμύρια αυξαναχωρήσεις, δηλαδή είμαστε πιο πάνω ακόμα και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Εμείς αυτό που ζητούμε, γιατί πάνω και οι πραγματικά συνάδελφοι υπερβάλλουν αυτόν, γιατί είναι όλο το 8ωρο έξω και κάνουν ελέγχους έξω στον δρόμο και είναι πραγματικά ήρωες. Έχουμε λάβει μια ενίσχυση με 20 αποσπάσεις, αλλά αύριο το μεσημέρι που θα είμαι στην Αθήνα, έχω συνάντηση με τον αρχηγό το μεσημέρι για να του θίξουμε σαν το θέμα και να ετοιμαστούμε την περαιτέρω ενίσχυση του διαμετρικού έλεγχου προμαχώνα, γιατί πραγματικά και οι συνάδελφοι έχουν δώσει τα όρια τους. Άμεση και γρήγορη ενίσχυση ζητάτε? Άμεση και γρήγορη ενίσχυση, γιατί πρέπει να καλυφθούν όλες τις εργασίες που είναι περίπου 11 κατά είσοδο και κατά έξοδο, για να μπορέσει να διευθετεύεται η κίνηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. 24 ώρες βάρδιες. 24 ώρες βάρδιες, ναι, εννοείται, δεν κλείνει ποτέ, δεν σταματάει ποτέ έλεγχο στο προμαχώνα. Αν και να ξέρετε ότι το πρόβλημα εμείς αυτό το έχουμε αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί το πρόβλημα του προμαχώνα δεν είναι τόσο. Ναι, μεν καλώς μας ενισχύει, γιατί θέλαμε ενίσχυση για να ανταπεξέλθουμε, αλλά το θέμα του είναι το χωροταξικό. Δηλαδή έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχουν μεγαλώσει το χώρο και τους διαδρόμους κατά είσοδο και κατά έξοδο. Αλλά εμείς τα λέγαμε, εμείς τα ακούγαμε. Αυτοί που δεν τα ακούσουν, δεν τα άκουσαν ποτέ. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το τμήμα του προμαχώνα είναι επανδρομένο μόνο με συναδέλφους σας από την Υποδιεύθυνση ΣΕΡΟΝ. Είναι από συναδέλφους από τις ΣΕΡΕΣ και έχουν αποσπαστεί και άλλοι 20 συνάδελφοι από άλλες διευθύνσεις από την Κεντρική Μακεδονία. Από αρχές Μαΐου. Πλην όμως αυτοί οι συνάδελφοι που είμαστε και μέσα στους θέατρους και έχουμε συνάδελφοι που λαμβάνουν και τις άδειές τους, χρειαζόμαστε την περαιτέρω ενίσχυση. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να είναι 8 ώρες έξω στον δρόμο με τέτοια ζέστη και να κάνει ελέγχο στα καυσαέρια με τους ήχους των κινητήρων και τα καυσαέρια από κάθε όχημα. Το λέμε πρέπει να ενισχυθεί, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να, σε αυτό το ειδικά πρωί και απόγευμα, η κίνηση είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστια. Πρωί και απόγευμα. Και ξεκινάει η κίνηση από τις 4 ώρες τα χαράματα και λίγο σταματάει, μειώνεται περίπου στις 10 και ώρα το βράδυ. Και η κίνηση είναι συνεχής. Χθες δηλαδή, που πήγα προμαχώνα και γύρναγα, κίνηση μία η ώρα η ουρά είχε φτάσει στη διασταύρωση προμαχώνα και το χωριό. Δηλαδή πριν τα διόδια. Μιλάμε ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι... Η εικόνα είναι αντίστοιχη και από τις δύο πλευρές. Είσοδο-έξοδο. Είσοδο-έξοδο στη χώρα είναι το ίδιο. Η ίδια είναι η εικόνα. Κάποιοι έρχονται για παραθέρηση. Είμαστε στο κομβικότερο κομμάτι, γιατί όλοι έρχονται από εδώ οι τουρίστες για να πάνε Κατερίνη, Καβάλα, Θάσο, εδώ παράλληλα Φρυνίου και στις παραλίες της Καβάλας. Καταλήγει ένα πλέον αυτοκινόδρομος από την Σόφια μέχρι τον Προμαχώνα, είναι αυτοκινόδρομος. Οπότε όλες οι υπήκοοι χωρών που είναι βορειότερα από εμάς, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ακόμα και από Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Ουκρανία, όλα τα Βαλκάνια, έρχονται στη θέση στη χώρα μας από τον Προμαχώνα. Να ξέρετε ότι από το 19 ενισχύεται ο Προμαχώνας με αποσπάσεις και αυτό είναι μια επιτυχία της ένωσής μας, γιατί το κυνηγούσαν πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ο νέος αρχηγός, ο κ. Μάλιος, επειδή είναι πρώην κλαδάρχης αλλοδαπών, προς εσένα συντόρων, γνωρίζει το πρόβλημα. Έχει βήκο αότα και θεωρούμε ότι το αίτημά μας για περαιτέρω ενίσχυση θα λάβει σαρκά και ωστά.